Ανησυχία για την τηλεθέρμανση της Κοζάνης και για τη λειτουργία της το επόμενο χρονικό διάστημα μένει. Θα μας δώσεις τις λεπτομέρειες και όλα εκείνα τα στοιχεία που συγκέντρωσες, αλλά και τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί κατά καιρούς με τη ΔΕΗ για την συνεχόμενη λειτουργία της τηλεθέρμανσης. Ακριβώς, Κατερίνα, ένα χρόνο πριν συζητούσαμε και λέγαμε πόσο αναγκαίο είναι η ΔΕΙΑ, κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας, να προγραμματιστούν εκ νέου, άσχετα αν θα καθυστερήσει το πρόγραμμα της απολιγνητοποίησης ή όχι. Το τελευταίο χρονικό διάστημα εκφράζεται ανησυχία για τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης στην πόλη της Κοζάνης. Θα πρέπει να πούμε ότι οι δημοτικές αυτές επιχειρήσεις λειτουργούν με κριτήρια ιδιωτικής οικονομίας, συνεπώς πρέπει να είναι παραγωγικές και αποδοτικές, και επίσης πρέπει να έχουν ένα κοινωνικό πρόσημο, δηλαδή να μεριμνούν όσο το δυνατόν καλύτερα για τους πολίτες καταναλωτές. Αρχές και φιλοσοφία όμως που φαίνεται ότι δεν συνάδουν το τελευταίο χρονικό διάστημα με τη ΔΕΙΑ Κοζάνης, που βλέπουμε να αντιμετωπίζει από τη μια υπέρογκα χρέη, όπως επίσης και το γνωστό ζήτημα με την ανησυχία για τη δυσλειτουργία της τηλεθέρμανσης. Το ζήσαμε τις τελευταίες ημέρες. Υπήρξε και μία ανακοίνωση από την Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης. Όπως σημειώνει, είναι θέμα ΔΕΗ και πρέπει να λειτουργήσουν οι μονάδες εκείνες για να υπάρχει το ανάλογο φορτίο και βέβαια ότι δεν μπορεί να λειτουργεί τηλεθέρμανση παράλληλα με πετρέλαιο, γιατί το κόστος θα είναι πολύ υψηλό. Μένει να ρωτήσω λίγο, όλα αυτά γίνονται γιατί δεν υπάρχει ένας προγραμματισμός. Έτσι ακριβώς θεωρήθηκε ότι η ανακοίνωση αυτή είναι μια πρόφαση προκειμένου να επιρριφθούν ευθύνες στη ΔΕΗ για ενέργειες που ενδεχομένως θα έπρεπε να κάνει ο Δήμος Κοζάνης εγκαίρως. Δεν συνέβη αυτό, Κατερίνα, τα προβλήματα σχετικά με την τηλεθέρμανση στους Δήμους Εορδαίας και Αμυνταίου, όπου υπήρχε έγκαιρη και σωστή πρόβλεψη και προγραμματισμός στο Δήμο Εορδαίας με τους ηλεκτρολέβητες και στο Δήμο Αμυνταίου με την ανακάψη μάζας. Εδώ θα πρέπει να πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Στην τηλεθέρμανση της, σχετικά με τη τηλεθέρμανση της Κοζάνης, υπήρχε μία σύμβαση, μία συμφωνία μεταξύ της ΔΕΗ και του Δήμου Κοζάνης της ΔΕΙΑΚ σε ό,τι αφορά την παροχή της θερμικής ενέργειας, η οποία υπογράφηκε αρχικά το 2013 με τους τότε όρους που εξυπηρετούσαν τις τότε συνθήκες. Τότε ήταν πολύ διαφορετικά. Τότε ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Η ΔΕΗ είχε τον κυρίαρχο ρόλο στην ενέργεια. Τα πράγματα έχουν αλλάξει και τα δεδομένα. Τότε βέβαια κανείς δεν πίστευε ότι θα προχωρήσουμε σε απολιγνητοποίηση τόσο γρήγορα. Δεν υπήρξε η ανάλογη προετοιμασία και ήρθαμε στο σήμερα. Δεν έχουμε υπογραφεί νέα σύμβαση. Ναι, το 2020 λοιπόν, Κατερίνα, έληξε αυτή η σύμβαση, οπότε θεωρείται ότι τότε ο Δήμος Κοζάνης θα έπρεπε να διαπραγματευτεί εκ νέου σύμφωνα με τις νέες συνθήκες με περισσότερο ευνοϊκούς όρους. Συνεπώς, υπάρχει ο αντίλογος στην ανακοίνωση της ΔΕΙΑ ότι δεν οφείλεται η δυσλειτουργία της τηλεθέρμανσης σε αθέτηση υποχρεώσεων εκ μέρους της ΔΕΗ, αλλά σε μη οφειλόμενες, σε παράληψη ενεργειών από το Δήμο Κοζάνης, ούτως ώστε να υπάρχει μια ομαλή ροή της θερμικής ενέργειας. Άλλωστε, Κατερίνα, αν υπήρχε αθέτηση υποχρεώσεων εκ μέρους της ΔΕΗ, θα μπορούσε ο Δήμος Κοζάνης να στραφεί κατά της ΔΕΗ και να αξιώσει οποιαδήποτε αποκατάσταση πλάβης του. Αυτά λοιπόν για την τηλεθέρμανση. Τι θα μπορούσαμε να επισημάνουμε μένει ως επίλογο? Ότι είναι λογική βέβαια η ανησυχία των πολιτών σχετικά με την δυσλειτουργία της τηλεθέρμανσης. Η τηλεθέρμανση ήταν και είναι ένα αγαθό το οποίο αντιστάθμιζε τα μειονεκτήματα της περιοχής και το είχαμε σαν ένδειξη, σαν ένα σημάδι πολιτισμού και ανάπτυξης. Ας ευχηθούμε λοιπόν, Κατερίνα, να βρεθεί τρόπος να επιλυθεί το πρόβλημα σχετικά με την δυσλειτουργία της τηλεθέρμανσης και να επισημάνουμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι η περιοχή μας, η Δυτική Μακεδονία, στήριζε ενεργειακά για πολλές δεκαετίες όλη τη χώρα με την παραγωγή και την κάψη του λιγνίτη.
με σημαντική περιβαλλοντική επιβάρηση. Επομένως, αξίζουμε καλύτερης αντιμετώπισης και πολλών πλεονεκτημάτων, τα οποία μπορούν να έρθουν με τις σωστές και πολλές διεκδικήσεις αυτών που μας διηγούν. Σωστές και πολλές διεκδικήσεις. Μένει, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.